νόημα της ζωής, ρε. Το νόημα της ζωής είναι τρία. Είναι τρία λεπτά. Είναι κάθε Τρίτη. Τρίλεπτη Τρίτη. Καλώς όρισε σε μια καινούρια, ολοκένουρια, φρέσκια και λαχταριστή Τρίλεπτη Τρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Είναι η εκπομπή όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις και μιλάμε για τα τατουατζίδικα θέματα. Και όλα αυτά μέσα σε τρία λεπτά. Πάμε όμως να δούμε το σημερινό μας θέμα. Η Κωνσταντίνα Χαριτοπούλου μας ρωτάει εδώ στο YouTube. Τα τατουάζ που επιλέγουμε να κάνουμε είναι απαραίτητο να σημαίνουν κάτι? Κωνσταντίνα μου, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Τατουάζ με νόημα. Παρακαλώ πολύ, τρία λεπτά στο χρονόμετρο και φύγαμε. Κωνσταντίνα μου, πιστεύω πως σαν σκεπτόμενα όντα που είμαστε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να προσπαθεί να κατατάξει τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Κάπως έτσι πιστεύω συμβαίνει και με τα τατουάζ. Όταν κάποιος κοιτάει ένα τατουάζ, προσπαθεί να βρει τι νόημα κρύβεται πίσω από αυτό. Πολύ λογικό. Τώρα, είναι απαραίτητο τα τατουάζ που κάνουμε να έχουν νόημα? Για να απαντήσω όμως στο ερώτημά σου, Κωνσταντίνα μου, υποθέτω πως τα τατουάζ που έχεις ήδη πάνω σου ή αυτά που σκοπεύεις να κάνεις είναι τατουάζ που σου αρέσουν. Άρα πιστεύω ότι ο βασικότερος από όλους τους κανόνες είναι το τατουάζ να αρέσει πρωτίστως σε σένα. Βέβαια, συνηθίζεται κάποιος να κάνει τατουάζ αγαπημένα πρόσωπα, ονόματα, σημαντικές ημερομηνίες, καταστάσεις και μέρη που έχει ζήσει, πράγματα δηλαδή που έχουν νόημα στον ίδιο. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά αξιολάτρευτο, το να συνδυάζεις ένα τατουάζ με κάποιο νόημα. Αλλά για να πω την αλήθεια, στο τέλος της ημέρας δεν είναι το α και το ω. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, μπορεί να κάνουν τατουάζ για αισθητικούς λόγους, γιατί θέλουν να τονίσουν ή να αναδείξουν κάποια σημεία στο σώμα τους. Εξάλλου, τα τατουάζ είναι μια αισθητική παρέμβαση που κάνουμε πάνω μας. Άλλοι πάλι μπορεί να κάνουν τατουάζ για να καμουφλάρουν ή να σκεπάσουν κάποια τμήματα του σώματός τους που τους προβληματίζουν, με τα οποία είναι κάπως δυσαρεστημένοι. Έτσι, κάνοντας ένα τατουάζ, νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους, για το σώμα τους και κατά συνέπεια τονώνεται η ψυχολογία τους. Θα φέρω σαν παράδειγμα τη φίλη μου την Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα μου, ξέρω ότι μας παρακολουθείς. Η Κατερίνα, παιδιά, μετά από ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε, είχε εμφανή τραύματα πάνω στο σώμα της. Αυτά τα σημεία ήταν λογικό να την προβληματίζουν. Έτσι η Κατερίνα ανακάλυψε τα τατουάζ. Αυτό έκανε την Κατερίνα να νιώθει πάρα πολύ καλά με το σώμα της, με τον εαυτό της, έφτιαξε η ψυχολογία της και ξέρετε τι, η Κατερίνα δεν σταμάτησε αυτό το τατουάζ. Έκανε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Γνωρίζω πάρα πολλά άτομα τα οποία μου λένε «Χρήστο, θέλω να γεμίσω τατουάζ». Αυτά τα άτομα έλκονται στην αισθητική ενός σώματος γεμάτο με μελάνη. Με τα τατουάζ εξωτερικεύουμε μια προσωπική μας αισθητική. Εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο την προσωπικότητά μας ή ακόμα και την ιδεολογία μας. Είναι μια πολύ πολύ προσωπική έκφραση. Το σώμα είναι δικό σου και μόνο εσύ έχεις τη δυνατότητα να το διακοσμήσεις με οποιονδήποτε τρόπο σε εκφράζει προσωπικά. Με σχέδια που ταιριάζουν στο δικό σου χαρακτήρα. Το μόνο που θέλω να θυμάσαι είναι ότι τα τατουάζ είναι μόνιμα. Μην είναι κάποια παροδική φάση και μην τα κάνεις όλα μαζί. Δώσε λίγο χρόνο, γιατί χρόνο με το χρόνο θα οριμάσουν και οι σκέψεις σου ως προς τα τατουάζ και θα μπορείς καλύτερα να επιλέγεις σχέδια που εκφράζουν τον εαυτό σου στην κάθε φάση που περνάς. Σε γενικές όμως γραμμές πιστεύω ότι το τατουάζ δεν είναι απαραίτητο να έχει νόημα. Θεωρώ πιο σημαντικό να σε εκφράζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή το στυλ ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Και να μπορεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης να σχεδιάσει κάτι για σένα που να εκφράζει τη δική σου αισθητική. Έχε πάντα στο μυαλό σου ότι το τατουάζ είναι μόνιμο. Μη κάνεις κάτι απλά για να ακολουθήσεις τη μόδα ή επειδή το έχεις δει πάνω σε κάποιον άλλον και σου άρεσε. Κάνε κάτι δικό σου, πρωτότυπο, όμορφο και ιδιαίτερο. Τώρα, αν μπορείς μέσα από όλη αυτή την κατάσταση να δώσεις και ένα δικό σου νόημα, ένα βαθύτερο νόημα, ακόμα καλύτερα. Γιατί τα τατουάζ
είναι καταρχάς τρόπος έκφρασης. Είναι ένα statement της προσωπικότητάς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πιο δυνατοί και καλύτερα για τον εαυτό μας, για το σώμα μας και σίγουρα τονώνουν την ψυχολογία μας. Εύχομαι να κάνεις τη σωστή επιλογή με το σωστό καλλιτέχνη. Τώρα, αν και εσύ που μας παρακολουθείς έχεις κάποια δική σου ερώτηση που σχετίζεται με τα τατουάζ, ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Α, να μην ξεχάσω! Λοιπόν, ακούσατε! Το ξέρετε ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός, ε! Διαγωνισμός! Ναι. Διαγωνισμός δωρεάν τατουάζ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις ένα link το οποίο λέει δωρεάν τατουάζ. Πατάς πάνω και μου αφήνεις τα στοιχεία σου. Τόσο απλά. Για όσους από εσάς είστε ήδη συνδρομητές, μην ξεχάσετε να πατήσετε το link για να μπορείτε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για το δωρεάν τατουάζ. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη με ένα καινούριο, ολόφρεσκο, ζεστό, ζεματιστό επεισόδιο της Τρίλε της Τρίτης. Μέχρι τότε, τα φιλιά μου. Ρε εσύ, τι γράφει εδώ, δεν βγάζω κανένα νόημα. Τρίλεπτη Τρίτη είναι αυτή.